Ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Θράκης οδηγήθηκαν σήμερα ο 30χρονος Σέρβος Σουηδός Μιρσάτ Μπικτάσεβιτς και 21 ετών υπηκοουσιεμένης Αμέραλ Χασάνι, κατηγορούμενοι και οι δύο για διασυνδέσεις με οργανώσεις της Ισλαμικής Τρομοκρατίας. Κρατούνταν για περισσότερο από ένα χρόνο ο πρώτος στη δικαστική φυλακή Κορυδαλού και ο δεύτερος φυλακές Νέων Βόλου και πριν από μερικά 24 ώρα μεταφέρθηκαν υπό άκρα μυστικότητα στην Κομωτινή εν ώψη της έναρξης της δίκης τους. Αντιμετωπίζουν δίωξη για διακεκριμένη οπλοκατοχή σε βαθμό κακουργήματος, καθώς επίσης για ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, κατηγορίες που επισύουν ποινή κάθειρξης έως 20 έτη. Ο πρώτος κατηγορούμενος, γνωστός και με το ψευδώνυμο Μάξιμος, και ο Χασάνι συνελήφθησαν στις αρχές του Ιανουαρίου του 2016 στην Αλεξανδρούπολη, καθώς εντοπίστηκαν στο σταθμό του ΚΤΕΛ και κρίθηκαν ύποπτοι και ελέγχθηκαν από τις δικαστικές αρχές και από δικυκλιστές της ομάδας Δίας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν δύο μαχαίρια και ένα αορτήρας πολεμικού όπλου. Ο Μπεκτάσεβιτς ήταν κατηγορημένος στο σύστημα πληροφοριών Σένκεν ως ύποπτος για Ισλαμική Τρομοκρατία, ενώ ο νεαρός υπηκοουσιεμένης ήταν άγνωστος στις υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιθανολογείται ότι είχε στρατολογηθεί από τον Μάξιμο. Αμέσως μετά τη σύλληψη, Έλληνες αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν επισημάνει ότι ενώ τον 30χρονο είχε προβλεφθεί το μέτρο της διακριτικής επιτήρησης, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Σουηδίας δεν είχαν ενημερώσει τις ελληνικές αρχές για τις κινήσεις του. Ο τελευταίος με τον νεαρό συνταξιδιώτη που είχαν φύγει οδικώς από τη Σουηδία με προορισμό την Κοπεχάγη και από εκεί είχαν ταξιδέψει αεροπορικό στην Αθήνα χρησιμοποιώντας γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα, ο πρώτος ένα σουηδικό διαβατήριο που κατήχε νόμιμα και ο δεύτερος ένα διαβατήριο Ιεμένης. Παρέμειναν 2-24 ώρα στην Αθήνα, από όπου κατά πληροφορίες είχαν αγοραστεί δύο μαχαίρια και στη συνέχεια ταξίδεψαν στην Αλεξανδρούπολη με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Εύρου. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, σκοπός ήταν να περάσουν στην Τουρκία και να καταλήξουν σε εδάφη υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού κράτους. Οι ίδιοι πάντως είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες και είχαν υποστηρίξει ότι βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές.